και ο Oleg Ovsyannikov. Και ακούτε πως ο κόσμος το χειροκροτούσε λίγο πριν το γαλλικό ζευγάρι, πως χειροκροτεί και τώρα το ζευγάρι αυτό από τη Ρωσία. Καταπληκτική εμφάνιση, όρθιος ο κόσμος χειροκροτάει και τελείως άλλο πνεύμα, άλλη μουσική, η μουσική του Αράμ Χατσατουριάν και μία χορογραφία λυρική αλλά και γεμάτη πάθος, ένταση, με φοβερή κίνηση πάνω στον πάγο, με μεγάλη ταχύτητα, όλη η επιφάνεια της αγωπίστας, με πολλή ψυχή που κινούνταν, χόρευαν, μιλούσαν με τα κορμιά τους. Ένα από τα πολύ ωραία ζευγάρια του χορού στον πάγο, Αγγέλικα Κρύλοβα, Oleg Ovsyannikov. Η Αγγέλικα είναι και μία από τις πιο όμορφες παρουσίες στο χώρο του καλλιτεχνικού πατινάζ και έχει όλη αυτή την ρώσικη ψυχή μέσα στο χορό.
που έχουμε δει επανειλημμένα με τα μπαλέτα Μπαλσόι, με τα Χίροφ, γενικά με το ρωσικό χορό, άσχετα αν πρόκειται για έντεχνο ή για, για λαϊκούς χορούς ή για έντεχνους χορούς μπαλέτο κλπ. Το ζευγάρι αυτό έρχεται στον τελικό έχοντας την δεύτερη θέση μετά τους υποχρεωτικούς χορούς και το original dance και να δούμε τι θα κάνουν, τι βαθμολογία θα τους δώσουν οι κριτές. Οι προπονητές τους είναι η Νατάλια Λίνιτσουκ και ο Γκενάντι Καρπανόσο και χορογράφος ήταν ο Σέργεϊ Φόκιν. Ήτανε δεύτερη στο Πανευρωπαϊκό του 97 στο Παρίσι, δεύτερη στο Παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό του 96 και έκτη στους Ολυμπιακούς του 94, τότε η Κρύλοβα ήταν με άλλον παρτενέρ. Αμέσως μετά είναι οι Χριστοί Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές κόσμου ο Ξάνα Κρίτσου και η Γεγιάννη Πλάτος, εθνείς από τη Ρωσία, που έχουν έρθει για να υποστηρίξουν και να ξανακεφίσουν, να προσπαθήσουν τον, το χρυσό στο παγκόσμιο. Η στιγμή της αλήθειας, η Νατάλια Λίνιτσουκ, η Γκανάντη Καρπανόσου, οι προπονητές τους, προπονητές των μεγάλων πρωταθλητών και η βαθμολογία είναι 5-7, 5-9, 5-8, 5-9. Υπάρχει περιθώριο για να τους νικήσουν. Το βλέπουμε από την έκφρασή τους, δεν είναι ευχαριστημένοι. Παρόλο που έχουν την πρώτη θέση, θα ήμεναν κάτι καλύτερο. Είναι πολύ εύκολο να τους περάσουμε, να τους περάσει κάποια από τα επόμενα δύο ζευγάρια. 5-9, 5-9, 5-9. Thank you. Πρώτη θέση μέχρι τη στιγμή αυτή,